5 κυνηγοί που κατέληξαν θυράματα 2 κτηνοτρόφων. Η ακατανόητη δολοφονία 5 νέων ανθρώπων τον Νοέμβριο του 2006 που είχαν βγει να κυνηγήσουν σε μια αγροτική περιοχή κοντά στο χωριό Καλύβια Αγρινίου. Ο ηθοποιός Γιώργης Τσουρής αφηγείται την ιστορία του μακελιού του Αγρινίου, δηλαδή τη δολοφονία 5 κυνηγών από 2 κτηνοτρόφους στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Είναι τα podcast της LIFO. Στις 25 Νοεμβρίου του 2006, 5 κυνηγοί βρίσκονται νεκροί στην αγροτική περιοχή Τσάικα του χωριού Καλύβια Αγρινίου. Οι φήμες λένε αρχικά ότι έπεσαν πάνω σε κάποια παράνομη δραστηριότητα ανθρώπων που δεν είχαν σχέση με την περιοχή. Τα θύματα ήταν όλα νεαρής ηλικίας, μεταξύ 33 και 17 ετών. Τέσσερις οικογένειες θρύνησαν την ξαφνική απώλεια των νεότερων μελών τους. 2 χρόνια μετά, η μάνα του μικρότερου από τα θύματα αυτοκτονεί και λίγο αργότερα το ίδιο κάνει και η κόρη της. Οι δράστες του φωνικού ήταν ο Διονύσιος Φούκας, τότε 37 ετών, και ο πατέρας του Λυσίμαχος, 73 ετών, κάτοικοι Καλυβίων Αγρινίου. Οι δράστες αρχικά προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους, κινούμενοι στο χωριό σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Λίγες ώρες μετά το φωνικό, ο Διονύσιος Φούκας παρίστανε τον ανήξερο στα κανάλια, όπως έχει καταγραφεί από το Αγρίνιο Πρες. Το παιδί δεν ήξερα, αφού μετά έμαθα ότι ο ένας ήταν και ξάδερφος μιας φίλου που γίνανε μαζί. Μάλιστα, ο πατέρας σας έχει πάει 2 φορές και έχει καταθέσει στην αστυνομία. 2 φορές στο Αγρίνιο ή εδώ, γιατί μία ήταν... Στην Ακαρνανία, πάνω. Στην αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας. Σήμερα. Μία σήμερα και μία προχθές. Α, προχθές ήταν εδώ κάτω, ναι. Mm-hmm. Δεν ξέρω, σήμερα δεν έμαθα τίποτα. Πώς κατάφεραν όμως 2 άτομα να σκοτώσουν 5 ένοπλους κυνηγούς και κυρίως γιατί? Κάποιες φορές ο φόβος και η οργή αναμειγνύονται στις ψυχές των ανθρώπων. Τότε η παραμικρή αφορμή, η πιο μικρή κίνηση, ακόμα και μία μόνο λέξη, αρκεί για να προκαλέσει μια ανάφλεξη που θα οδηγήσει σε μια ανυπολόγιστη καταστροφή. Στις 24 Νοεμβρίου του 2006, μια παρέα στο Αγρίνιο κανονίζει να πάει να κυνηγήσει τσίχλες και άλλα πουλιά κοντά στο χωριό Καλύβια Αγρινίου. Από τα 8 άτομα που κανόνιζαν αρχικά να μαζευτούν, κατέληξαν τελικά την επόμενη μέρα να πάνε τα 5. Είναι ο 33χρονος Λάμπρος Ανδρέσας, ιδιωτικός υπάλληλος και πατέρας 2 παιδιών, ο 23χρονος γυψοτεχνίτης Βασίλης Νικολόπουλος, ο αδερφός του Χρήστος Νικολόπουλος, 21 ετών, γυψοτεχνίτης κι αυτός, ο μόλις 17χρονος ξάδερφός τους Αλέξιος Νικολόπουλος και ο 32χρονος Ηλίας Πίπας, ιδιωτικός υπάλληλος. Μαζί τους τελικά δεν έρχονται ο Κώστας Σταμάτης, ύστερα από ένα τηλεφώνημα που δέχτηκε από την αραβωνιαστικιά του, ο 23χρονος Αθανάσιος Βαβάτσικος που του προέκυψε μια δουλειά με τον πατέρα του, καθώς και ο 15χρονος Παναγής Κασάρας. Η απουσία τους τελικά αποδείχτηκε σωτήρια για τους ίδιους. Οι 5 κυνηγοί συναντιούνται στις 4 το απόγευμα της 25ης Νοεμβρίου στην περιοχή της Λεύκας, λίγο έξω από το Αγρίνιο, για να πάνε με το φορτηγό κλούβα του Λάμπρου Αντρέσα προς τα Καλύβια. Αποφασίζουν να σταματήσουν κοντά στην αγροτική περιοχή Τσάικα, όπου και παρκάρουν το αμάξι τους στην άκρη του δρόμου. Μαζί με το κυνηγό σκύλο του Αντρέσα μπαίνουν στα χωράφια για να ξεκινήσουν το κυνήγι τους. Περπατούν λίγο, ώσπου κάποια στιγμή τους βλέπει ένας κτηνοτρόφος της περιοχής που κατοικεί στα Καλύβια. Το χωράφι του βρίσκεται σε απόσταση μισού χιλιομέτρου από το σημείο που διαδραματίστηκαν τα γεγονότα και εκεί κοντά βόσκει και ο ίδιος τα πρόβατά του. Ο κτηνοτρόφος βλέπει τους κυνηγούς να πλησιάζουν κοντά στο μεγάλο χωράφι με το τριφύλλιο που βόσκει τα πρόβατά του ο Λυσίμαχος Φούκας.
Το χωράφι συνορεύει με αρδευτικό κανάλι και περιμετρικά έχει φυσικούς φράχτες ενισχυμένους με αγκαθωτά κλαδιά και άλλα εμπόδια, ώστε να μην περνάνε τα ζώα σε γειτονικούς αυρούς. Ο κτηνοτρόφος φαντάζεται ότι τα πρόβατα του Φούκα κινδυνεύουν από τους κυνηγούς και σπέβδει να τον ειδοποιήσει. Φτάνοντας στον στάβλο του Φούκα, βρίσκει απ' έξω το γιο του, Διονύση, και του μεταφέρει τον κίνδυνο που έχουν τα ζώα να τρομάξουν. Ειδικά τα πρόβατα που είναι έγκυα, λέει, μπορεί να αποβάλουν από τους πυροβολισμούς ή φοβισμένα να καταφύγουν σε γειτονικά κτήματα. Ο 37χρονος Διονύσης υποδέχεται σχετικά ήρεμος την ενημέρωση από τον συγχωριανό του. Όταν όμως βγαίνει από τον στάβλο ο 73χρονος πατέρας του, το κλίμα αλλάζει εντελώς. Ο λυσίμαχος Φούκας είναι γνωστός ως Νταΐς από τους συγχωριανούς του και μαθαίνοντας τι έχει συμβεί γίνεται έξαλλος. Διατάζει το γιο του να πάρει την καραμπίνα του και να πάνε με το αμάξι στο χωράφι με τα ζώα. Μέσα στο αμάξι έχει ένα επιπλέον δίκανο με φυσίγκια. Οδηγώντας προς τα εκεί, ξαναπετυχαίνουν τον συγχωριανό που τους είχε ενημερώσει και ο οποίος, όπως μεταφέρουν αργότερα, μάλλον είχε ήδη διαπληκτιστεί με τους κυνηγούς και τους είχε εκνευρίσει. Πατέρας και γιος, ως οι μόνοι που επέζησαν για να καταθέσουν τη μαρτυρία τους, θα πούν μετά ότι φτάνοντας διαπιστώνουν ότι όλα είναι ήρεμα και ότι ο γιος πήγε και αυτός με τη σειρά του να κυνηγήσει, μια προφανής δικαιολογία για να παραμείνουν στο χώρο. Προχωρώντας όμως λίγο ακόμα, ο πατέρας έρχεται αντιμέτωπος με τους κυνηγούς. Τους φωνάζει δυνατά και αρχίζει να διαπληκτίζεται μαζί τους για να μην του χαλάσουν το φράχτη. Είχε πληρώσει, λέει, πρόπερση 1.000.000 δραχμές για να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες από τα γύρω χωράφια όπου είχαν ξεφύγει κάποια στιγμή τα πρόβατά του. Ακούγοντας τον πατέρα του να φωνάζει στους κυνηγούς και αυτοί να τον βρίζουν και να τον απειλούν, ο Διονύσης τρέχει γρήγορα στο χωράφι για να δει τι συμβαίνει. Ισχυρίζεται ότι πατούσαν τους φράχτες και ότι ήρεμα τους επισήμανε να μην το κάνουν. Ισχυρίζεται ότι οι κυνηγοί τους βρίζουν και τους απειλούν. Κάποια στιγμή ένας από αυτούς πάει να πιάσει το Διονύση από το χέρι και αυτός τραβιέται για να μην του πάρουν το όπλο, το οποίο το είχε γεμάτο, γιατί εκείνη την ώρα κυνηγούσε. Προσπαθώντας να υπερασπιστεί τον εαυτό του και βρισκόμενος σε θέση άμυνας, λέει ότι οι κυνηγοί τον απειλούν προτάσσοντας τα όπλα τους εναντίον του. Ένας από αυτούς μάλιστα πυροβολεί στα πόδια του. Στην απολογία του λέει ότι τότε θόλωσε και άρχισε να πυροβολεί προς τα 4 από τα παιδιά, ρίχνοντας από μια ρηπή στον καθένα. Αρνείται αρχικά την κατηγορία ότι έδωσε χαριστικές βολές, όμως ο μεθοδικός τρόπος με τον οποίο κινήθηκε δείχνει το αντίθετο. Ο δολοφόνος ή η δολοφόνη προσπάθησε και κατάφερε να εξαφανίσει κάθε κυνηγό και μαζί και τη μαρτυρία του για το τι συνέβη στη συμπλοκή. Νομίζω ότι μπορεί να αφήσει 5 πτώματα σε μια μικρή περιοχή δίπλα στο χωράφι του και να μείνει η όλη υπόθεση ανεξιχνίαστη. Στην πραγματικότητα, πατέρας και γιος ευνηδιάζουν τους κυνηγούς, οι οποίοι αδυνατούν να πιστέψουν ότι απέναντί τους έχουν ανθρώπους ικανούς να ανοίξουν τόσο εύκολα πυρ εναντίον τους και να τους σκοτώσουν εν ψυχρό. Πατέρας και γιος προσπαθούν στο δικαστήριο αργότερα να αναλάβουν ο καθένας όλη την ευθύνη για το τι συνέβη, αθωώνοντας ο ένας τον άλλον. Πάντως, είτε η ταχύτητα με την οποία διεξάγεται η συμπλοκή είναι τέτοια που καθιστά αδύνατο στους κυνηγούς να απαντήσουν, είτε οι κυνηγοί πανικοβλήθηκαν ή δεν υπήρξαν ποτέ αποφασισμένοι να εμπλακούν. Οι άνθρωποι άλλωστε είχαν βγει για κυνήγι, όχι για πόλεμο. Ο 32χρονος Πίπας προσπαθεί να απαντήσει και κάποια σκάγια χτυπούν τον Διονύση κοντά στην κλίδα, χωρίς όμως αυτό να τον σταματά από το να ολοκληρώσει ό,τι ξεκίνησε. Ο μικρός Αλέξης προσπαθεί, ενώ είναι τραυματισμένος, να διαφύγει. Ο δολοφόνος του τον κυνηγά και του ρίχνει. Πυροβολεί εκ νέου τον Ηλία Πίπα για να μην διακινδυνεύσει να του ξαναρίξει. Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομίας, όλοι πυροβολούνται από μικρή απόσταση, μικρότερη των 20 μέτρων. Ο Χρήστος Νικολόπουλος προσπαθεί και αυτός να ξεφύγει και ο Διονύσης τον ξαναπυροβολεί. Ο δράστης ισχυρίζεται στην κατάθεσή του ότι τελικά δίνει χαριστικές βολές στον Ηλία Πίπα και στον Βασίλη Νικολόπουλο. Το πιθανότερο όμως είναι ότι πάνω στο αμόκ του και στην απόφασή του να μην υπάρξουν ζωντανοί μάρτυρες, να μην αφήνει σε κανέναν από τους κυνηγούς το περιθώριο να επιβιώσει.
Από τα ευρήματα της εγκληματολογικής και ιατροδικαστικής υπηρεσίας δεν προκύπτει κάποιος απειλητικός πυροβολισμός των κυνηγών στο έδαφος που να ξεκίνησε τη συμπλοκή στο σημείο που υπέδειξε στις αρχές ο Φούκας. Ο Διονύσης φαίνεται να πυροβόλησε πρώτα τον Λάμπρο Αντρέσα, ευνηδιάζοντας και τους άλλους κυνηγούς που δεν περίμεναν μια τέτοια κλιμάκωση. Ο Αλέξης και ο Βασίλης Νικολόπουλος αρχίζουν να τρέχουν για να σωθούν με τα όπλα στον ώμο τους. Ο δράστης δεν τους χαρίζεται και τους πυροβολεί πισόπλατα. Ο Αντρέσας κοίταται βαριά τραυματισμένος στο έδαφος. Ο Φούκας τον αποτελειώνει με μια βολή εξ επαφής. Ο 17χρονος Αλέξης, παρά τον βαρύτατο τραυματισμό του στους πνεύμονες, καταφέρνει να βγει στον δρόμο προσπαθώντας να γλιτώσει. Έχει πετάξει κάτω το όπλο του, επικεντρώνοντας όλες του τις δυνάμεις στο να μπορέσει να περπατήσει και να καταφέρει να βρει κάπου να κρυφτεί από τον αφηνιασμένο δολοφόνο. Το ίδιο προσπαθεί να κάνει και ο 23χρονος Βασίλης, όμως οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν λίγα μέτρα αφού καταφέρνει να βγει στον δρόμο. Ο Φούκας, περνώντας δίπλα του, του δίνει τη χαριστική βολή. Ο 21χρονος Χρήστος Νικολόπουλος, βλέποντας τον Φούκα να επιτίθεται εναντίον τους, ρίχνει και αυτός με τη σειρά του, χωρίς όμως να καταφέρει να τον πετύχει. Η μεγάλη απόσταση των 50 μέτρων που τους χωρίζει, καθώς και ότι τα σκάγια ήταν μικρά, ειδικά για τα πουλιά, σώζει τον δράστη και το επιτρέπει να συνεχίσει το βάρβαρο κυνήγι του. Ο δολοφόνος απαντά με χρήση 9 βολων φυσιγκιών που κανονικά χρησιμοποιούνται στο κυνήγι αγριογούρουνων. Μια καραμπίνα γεμισμένη με 9 βολα είναι θανατηφόρα στα 25 μέτρα για δύο ανθρώπους. Ο Φούκας πετυχαίνει το Χρήστο στο θώρακα και το μέτωπο, σκοτώνοντάς τον ακαριέα. Κυνηγώντας τον Αλέξη, ο δράστης βγαίνει στο δρόμο που κοίταται ο Βασίλης Νικολόπουλος. Ο βαριά τραυματισμένος Βασίλης προσπαθεί να σώσει τον μικρό του ξάδερφο και με όσες δυνάμεις του απομένουν ρίχνει εναντίον του Φούκα, αστοχή, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δεχτεί τρεις μπαταριές σχεδόν εξ επαφής που τον αποτελειώνουν. Ο δράστης γεμίζει εκ νέου το όπλο του με κατεύθυνση το σημείο προς το οποίο είχε δει να πηγαίνει ο Αλέξης. Εκεί βρίσκει τον Ηλία Πίπα που καθώς φαίνεται δεν είχε καταλάβει τι έχει συμβεί. Ο Ηλίας ταυτόχρονα βλέπει τραυματισμένο τον Αλέξη και αντιλαμβάνεται ότι έχει προηγηθεί ένοπλη συμπλοκή. Προσπαθεί ανεπιτυχώς να ανακόψει την πορεία του Διονύση. Ο δράστης απαντά και τον τραυματίζει στα πόδια, σωριάζοντάς τον στο έδαφος. Από απόσταση 3 μέτρων του ρίχνει 2 φορές, μια στο κεφάλι και μια στην κοιλιά, και τον αποτελειώνει. Ψάχνει τον Αλέξη όμως δεν τον βρίσκει. Παίρνει τον πατέρα του και μπαίνουν στο αμάξι για να ξαναψάξουν το σημείο όπου κρύβεται ο μικρός. Τον εντοπίζουν τελικά στα 20 περίπου μέτρα από το πτώμα του Ηλία. Το παιδί προτάσει τα χέρια του για να προστατευτεί, οικετεύοντας για λίγο έλεος. Πατέρας και γιος όμως είναι αποφασισμένοι για το τι πρέπει να κάνουν. Τον πλησιάζουν και ο Διονύσης του ρίχνει από τα 3 μέτρα. Πατέρας και γιος επιστρέφουν στο στάβλο. Δεν λένε τίποτα στην Αμαλία, τη γυναίκα του Λυσίμαχου. Οι γονείς μπαίνουν στο αμάξι και επιστρέφουν στο σπίτι τους, στα καλύβια. Το ίδιο κάνει και ο Διονύσης με το δικό του αυτοκίνητο. Φτάνοντας, ο πατέρας παίρνει τα δύο όπλα, τα καθαρίζει καλά και τα τοποθετεί στην ντουλάπα του σπιτιού τους. Ο γιος αλλάζει τα ρούχα του που είχαν πάνω τους μικρές κοιλίδες αίματος από τον ελαφρύ του τραυματισμό. Τα παλιά τα πετά στον βόθρο του σπιτιού του. Κάνει ένα μπάνιο. Και αφού βάλει νέα ρούχα, βγαίνει στην πλατεία του χωριού του ήρεμος, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Το ίδιο επαναλαμβάνει και τις δύο επόμενες μέρες, ενώ μαζί με τον πατέρα του πηγαίνουν στα πρόβατα και στις άλλες δουλειές τους, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Στο μεταξύ, οι συγγενείς των κυνηγών ανησυχούν. Δεν έχουν δώσει για πολλές ώρες σημάδια ζωής, ενώ το μόνο τηλεφώνημα που έχουν δεχτεί αυτές τις ώρες είναι μια κλήση του μικρού Αλέξη, ο οποίος ανέφερε μόνο τη λέξη πατέρα. Αποφασίζουν να βγουν μέσα στη νύχτα για να τους αναζητήσουν. Βρίσκουν την κλούβα του Αντρέσα και ύστερα τα πτώματα των συγγενών τους. Η αστυνομία αποκλείει την περιοχή και ξεκινά τις έρευνες. Τις επόμενες μέρες, ο Διονύσης, ψύχρεμος και ελαφρά κεφάτος, νομίζοντας ότι δεν θα τον υποπτευθούν, κάνει δηλώσεις στα κανάλια. Ζητά να κρεμάσουν το δράστη που σκότωσε, όπως λέει, τον κόσμο σαν αρνιά. Κάποια στιγμή όμως ένας δημοσιογράφος τον ρωτά για τη δική του εμπλοκή στην υπόθεση. Δεν προκαλεί εντύπωση γιατί ακούγεται κάτι σχετικά με το όνομά σας. Δεν ξέρω τώρα. Το φίλο σας. Πώς το εξηγείτε αυτό. Το όνομα το δικό μου. Το όνομα Φούκας. Γενικός Φούκας, όχι εσάς. Το όνομα Φούκας.
Εγώ νομίζω λόγω που ήταν ο πιο κοντινό εκεί, ξέρω εγώ. Που να πάνε, ξέρω εγώ, λόγω που είχε πρόβατα. Ξέρω, εντάξει, ο καθένα κάνει σενάρια πολλά. Εσά σα καλέσα να καταθέσετε, σα ζήτησα. Όχι, όχι. Όχι, α, μάλλον το Κυριακή, δηλαδή. Ο δράστης καθόταν τελευταίος στις ζωντανές μεταδόσεις που έκανε ο Πάνος Σόμπολος, θέλοντας να ακούσει μέχρι και την τελευταία του λέξη. Ενώ στην εκπομπή του Κώστα Χαρδαβέλα που είχε στο Άλτερ τότε, έλεγε χαρακτηριστικά: «Ο δράστης θέλει σκότωμα». Τρεις μέρες μετά το φωνικό, η ασφάλεια Αγρινίου παίρνει κατάθεση και από τον Διονύση Φούκα. Βλέποντας ότι τα στοιχεία δεν του επιτρέπουν να συνεχίζει να παριστάνει τον ανήξερο, σπάει και ομολογεί τα πάντα. Ισχυρίζεται ότι αυτός τα έκανε όλα και ότι ο πατέρας του δεν είχε καμία ευθύνη. Δεν είχε, λέει, καμία πρόθεση να πάει για φασαρία. Και ότι οι κυνηγοί, λέει, τον προκάλεσαν. Δεν τους ήξερε και επισημαίνει ότι έκανε μάλιστα παρέα με τον Χρήστο, τον ξάδερφο του Λάμπρου Αντρέσα. Για τα 9 βολα φυσίγγια που διέθετε, ισχυρίζεται ότι τα είχε για τα αδέσποτα σκυλιά. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, όταν έφτασε στο χωράφι, παρακάλεσε τους κυνηγούς να προσέχουν τους φράχτες, αλλά αυτοί άρχισαν να προκαλούν και να μιλάνε χυδαία. «Στα αρχίδια μου», λέει ένας από αυτούς, ο φράχτης. Και όταν τους απειλεί ότι θα φέρει την αστυνομία, του λένε: «Πάρτε και θα γαμίσουμε και εσένα και την αστυνομία». Ένας τον αρπάζει από το χέρι και του λέει: «Πάμε παραπέρα να σε γαμίσω». Διονύσης, αντίθετα από τον πατέρα του, είχε τη φήμη του καλού παιδιού μεταξύ των συγχωριανών τους. Ίσως οι κυνηγοί όντως να τον υποτίμησαν και να νόμισαν ότι έχουν απέναντί τους έναν άνθρωπο ανίκανο να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ίσως και ο δράστης να κλήθηκε να αποδείξει ότι δεν είναι εντός εισαγωγικών φλώρος και να φερθεί η αντρίκια, όπως νοείται η αρενοπότητα στον τόπο και στον χρόνο αυτό. «Φύγετε», τους φωνάζει, προτάσσοντας το όπλο του: «Θα σας τουφεκίσω». Οι κυνηγοί συνεχίζουν να τον ειρωνεύονται, λέγοντάς του: «Θα στο βάλουμε στον κόλο σου το τουφέκι». Αυτή είναι η τελευταία κουβέντα που ξεστομίζουν και ο Διονύσης αφηνιάζει και αρχίζει να πυροβολεί προς το μέρος τους. Βρίσκεται σε αμόκ και είναι αποφασισμένος να τους εξοντώσει όλους, όπως και κάνει. Ύστερα, επιστρέφει στον εαυτό του και ξαναβρίσκει το πρόσωπο του καλού και αγαθού παιδιού, που το επιδεικνύει μάλιστα και μπροστά στις κάμερες που προσέρχονται άμεσα στο χωριό του, με το που ανακαλύπτονται τα πτώματα των κυνηγών. Στην κατάθεσή του, ο 73χρονος λυσίμαχος αναλαμβάνει όλη την ευθύνη των όσων συνέβησαν. Φοβήθηκε, λέει, ότι θα τους σκότωναν το γιο και γι' αυτό άνοιξε πυρ. Αυτός ήταν που τους φώναξε να μην πατάνε τις τσαμπουριές. Άρχισαν να τον βρίζουν και αυτός θόλωσε και άδειασε τα 3 φυσίγγια που είχε στο όπλο του εναντίον τους. Δεν θυμάται τις ακριβείς λεπτομέρειες, αλλά θυμάται σίγουρα να ξαναγεμίζει και να τους πετυχαίνει τελικά όλους. Ρίξανε κι αυτοί, αλλά δεν τον πέτυχαν. Όλη την ώρα ο γιος του, ο Νιόνιος, του φώναζε να σταματήσει, όμως αυτός δεν έβλεπε μπροστά του. Χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρει: «Η κόσμος ήταν η ζώα τον κακό μου τον καιρό». Αφού ολοκλήρωσαν το έργο τους, γύρισαν σπίτι, πλήθηκαν, ντύθηκαν και βγήκαν ο καθένας χώρια στο καφενείο σαν καλοί νοικοκυρέοι. Συμβούλεψε το γιο του να μην πει τίποτα στη μάνα του, γιατί θα πέθαινε άμα μάθαινε το τι συνέβη. Και γι' αυτό ακόμα και μέχρι τη στιγμή της κατάθεσής του δεν της είχε πει τίποτα. Το Μάρτιο του 2008 έγινε η δίκη τους στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αιγίου. Και εκεί ο Διονύσης ανέλαβε την ευθύνη των όσων συνέβησαν και δήλωσε ότι τους σκότωσε εν βρασμό ψυχής, χωρίς αυτό να αποτελεί ελαφρυντικό για όσα έπραξε. Ήθελε να αυτοκτονήσει, αλλά δεν είχε το κουράγιο και γι' αυτό ζήτησε να το επιβληθούν ισόβια. Ο εισαγγελέας Ευρυπίδης Νικολάου χαρακτήρισε τον Διονύση Φούκα ως εξολοθρευτή και ως παιδί του μπαμπά, ενώ τον πατέρα του ως τον αφέντη, τον άνθρωπο που κινούσε τη φωνική μηχανή που είχε άριστα εκπαιδευμένη. Η ποινή και για τους δύο ήταν 5 φορές ισόβια κάθριξη. Η υπόθεση εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό τον Ιούνιο του 2014 στο μεικτό ορκωτό εφετείο Αγρινίου.
Στη δίκη, οι συγγενείς των θυμάτων κατηγόρησαν τον λυσίμαχο Φούκα ως τον ηθικό αυτούργο του εγκλήματος, επισημένοντας και την τρομακτική ψυχραιμία με την οποία εκτέλεσε ο Διονύσης Φούκα στα θύματά του. Οι χαριστικές βολές με τις οποίες εξασφάλιζε ότι τα θύματά του είχαν πεθάνει ήταν το επιστέγασμα της μεθοδικότητας με την οποία κινήθηκε. Η μητέρα του Λάμπρου Αντρέσα κατέθεσε ότι τα θύματα ήταν 7, συμπεριλαμβάνοντας 7 τη μάνα και την αδερφή του 17χρονου Αλέξη Νικολόπουλου, οι οποίες είχαν αυτοκτονήσει κάτω από το ψυχικό βάρος της απώλειάς του. Το δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, καταδικάζοντας τους κατηγορούμενους εκ νέου σε 5 φορές ισόβια κάθριξη. Πέντε ψυχές νέων ανθρώπων χάθηκαν σε μια ακατανόητη συμπλοκή. Πώς γίνεται να σκοτώνει έτσι κανείς ανθρώπους? Πώς μια στιγμή μπορεί να μεταμορφώσει έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων σε έναν ψυχρό εκτελεστή? Χρόνια μετά, σε συνέντευξή του στην Εσπρέσο, ο Διονύσης Φούκας απορεί με αυτό που έκανε και αποδίδει το κακό έξω από αυτόν, σε κάποια σκοτεινή δύναμη που τον κατέλαβε προσωρινά. Έχει κενά στη μνήμη του και ενώ θυμάται να τους σκοτώνει, δεν θυμάται να τους δίνει τη χαριστική βολή. Αναζητά εντός εισαγωγικών διαβολικά σημάδια για να μπορέσει να ερμηνεύσει ότι είχε συμβεί. Ο ίδιος κοινωνούσε τακτικά και νίστευε, αδυνατή να καταλάβει γιατί δεν σκοτώθηκε στη συμπλοκή και τα σκάγια των κυνηγών αστοχούσαν. Εκείνη τη στιγμή ήταν παντοδύναμος, λέει. Ένα όργανο του κακού. Μια ερμηνεία βολική και αναγκαία ταυτόχρονα για κάποιον που στέρισε τη ζωή σε 5 νέους ανθρώπους. Πρέπει όμως να τιμωρηθώ, χωρίς ελαφρυντικά, για αυτό που έκανα, λέει. Και συμπληρώνει, όσο κι αν ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο ηθοποιός Γεωργής Τσουρής αφηγήθηκε την ιστορία του μακελιού του Αγρινίου, δηλαδή τη δολοφονία 5 κυνηγών από 2 κτηνοτρόφους, στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Είναι τα podcast της LIFO.